Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο. Και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχόμαστε λοιπόν, μέσα από την καρδιά μας. Επιχειρούν τα ένα αέρια μέσα στην περιοχή. Το ερώτημα είναι όμως πόσο πλέον μπορούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά αυτή, η οποία μένεται σε ένα πολύ πυκνό δάσος. Η περίμετρος της πυρκαγιάς στην Εύβοια είναι πραγματικά μεγάλη. Έχει όμως σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με την αρχική χρονική στιγμή της έναρξης, εχθές, και ακόμη πιο βελτιωμένη είναι και σήμερα. Συνεχίσει να αναζωπυρώσει, ήταν λογικό να συμβούν σε όλη αυτή τη μεγάλη περίμετρο. Μία αναζωπύρωση που είχαμε από εχθές το απόγευμα. Ποια είναι η έκταση, κύριε Βαθρακογιάννη, μιας και αναφέρεστε στην περίμετρο αυτή? Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή αποτύπωση της έκτασης αν δεν σβήσει η πυρκαγιά. Κατανοείται ότι μπορεί να έχουμε μία περίμετρο, αλλά υπάρχουν πολλά εσωτερικά κομμάτια που βρίσκονται μέσα στην περίμετρο, τα οποία δεν έχουν καεί. Αποτύπωση αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει για να έχουμε ένα ασφαλές νούμερο, γιατί φαντάζομαι αυτό μου ζητάτε. Ακριβώς. Συνεχίζοντας, θα σας πω λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η μεγαλύτερη αναζωπήρωση που μας απασχόλησε ήταν βόρεια-βορειοδυτικά του χωριού Πλατάνα. Εκεί επικεντρώθηκαν κυρίως πεζοπόρα τμήματα, τα οποία μετακινήθηκαν και ενισχύθηκαν και από όμορες περιφέρειες. Σημαντικό είναι ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε μεγάλη δύναμη αεροπυρόσβεστης με 9 αεροσκάφη, 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 είναι συντονιστικά, ένα της Ελλάς και ένα του πυροσβεστικού σώματος. Έχουμε αυτή τη στιγμή στον αέρα 3 αεροσκάφη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, 2 από την Ιταλία και 1 από την Ισπανία. Έχουμε το επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος που βρίσκεται εκεί, συνεχίζει να βρίσκεται για τρίτη ημέρα. Ομάδες πεζοπόρων τμήματων και μηχανήματα έργου του ελληνικού στρατού, υδροφόρες της περιφέρειας, του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη Δασική Υπηρεσία, το ΕΚΑΠ και όλοι τους συναρμόδιους φορείς. Είναι αναμενόμενο και βεβαίως πολύ καλά κάνετε και πράττετε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Το ερώτημα όμως είναι, και αν θέλετε και των κατοίκων, αλλά και το δικό μας ενδιαφέρον, πότε λοιπόν αυτή η φωτιά μπορεί να περιοριστεί με ασφάλεια, να μιλήσουμε ότι, να πούμε πλέον ότι σταματάει εδώ, δεν πάει παρακάτω, και αν υπάρξουν εστίες μέσα στο χώρο αυτόν, μπορούμε πλέον να τις αντιμετωπίσουμε. Έχουμε εικόνα? Κοιτάξτε, το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή είναι ότι συνέχεια, κάθε ώρα, κάθε μέρα, σαν σύνολο, έχουμε μία πιο βελτιωμένη εικόνα. Σημαντικότερο από όλα είναι ότι πραγματοποιήθηκε οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού χωρίς να συμβεί το παραμικρό σε ανθρώπους, όχι μόνο όσο αφορά τους κατοίκους, αλλά και όσων επιχειρούν τον τόπο της πυρκαγιάς. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια δύσβατη τοπογραφία με έντονη φυτοκάλυψη, δημιουργεί πολλούς κινδύνους, αλλά μέχρι στιγμής όλα έχουν πάει πολύ καλά. Είναι μια κατάσταση που διαρκώς βελτιώνεται. Και σίγουρα αυτή η πυρκαγιά, όπως είπα και πριν, θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες, σίγουρα 1-2 μέρες ακόμα. Έχετε μία πρώτη εικόνα για τα αίτια της πυρκαγιάς? Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν βρεθεί στον τόπο της πυρκαγιάς από την πρώτη στιγμή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πόρισμα. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα αίτια είναι ανοιχτά. Όλα δεν έχετε ανοιχτά. Δεν κλείνετε περισσότερο σε κάποια συγκεκριμένη άποψη? Γιατί προβληματίζουν και το σημείο και η ώρα και αν θέλετε και η ημερομηνία, δεδομένου ότι πέρσι είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση στο Κοτοδεσπότη. Διερευνώνται όλα. Ακόμα διερευνώνται όλα και λαμβάνονται όλα υπόψη. Φυσικά έχει βρεθεί το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά, το συγκεκριμένο σημείο εννοώ. Βεβαίως ξεκίνησε από την περιοχή της Αγριλίτσας. Μάλιστα. Κύριε Βαθρακογιάννη, μας μετέφερε πριν και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης ότι αυτό το δάσος το χαρακτήρισαν μάλλον μία ζούγκλα. Κατά πόσο εύκολο είναι να καταφέρετε να θέσετε τη φωτιά υπό έλεγχο? Γιατί είναι ένα πολύ πυκνό δάσος, επικίνδυνο δηλαδή, όσο πλησιάζει η πυρκαγιά. Πώς θα σταματήσει να καίει αυτό το πράγμα? Πραγματικά υπάρχει επικινδυνότητα. Οι παράγοντες της επικινδυνότητας δεν είναι μονάχα η πυκνότητα της φυτοκάλυψης και η έντονη τοπογραφία, αλλά είναι και η ανυπαρξία οδικού δικτύου. Άρα λοιπόν αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι παράγοντες αρνητικοί αναφορικά με το έργο της πυρόσβεσης. Άρα μόνο τα εναέρια μέσα μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το... Τα εναέρια μέσα σε συνδυασμό με τα πεζοπόρα τμήματα. Δεν υπάρχουν, κύριε Βαθρακογιάννη, δασικοί δρόμοι? Βεβαίως υπάρχουν δασικοί δρόμοι, αλλά δεν υπάρχει πλήθος δασικών δρόμων για την προσέγγιση των εστιών. Το λέμε αυτό γιατί προχτές στην εκπομπή μας φιλοξενήσαμε τον Γενικό Διευθυντή Δασών, ο οποίος μας είπε ότι
Υπάρχουν αρκετοί δασικοί δρόμοι, οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβαση και των επίγειων όπου χρειάζεται δυνάμεων. Δεν υπάρχει πλήθος. Υπάρχουν δασικοί δρόμοι, δεν υπάρχει πλήθος. Μην ξεχνάτε ότι η περιοχή υπέρυξης του σημείου που μιλάμε, ότι έχουμε και την αζωπήρωση, είναι μια προστατευόμενη περιοχή. Οπότε στις προστατευόμενες περιοχές υπάρχει μειωμένος ως και ελάχιστος αριθμός των δρόμων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη δυσκολία της κατάστασης αυτής. Εμείς να ευχηθούμε καλή δύναμη και σε εσάς, γιατί όλα τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και όχι μόνο δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Τους είδαμε και χτες να κάθονται αποκαμωμένοι, έχοντας καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να σβήσουν τις εστίες αυτές. Και να θυμίσουμε ότι σήμερα υπάρχει πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στο Ιόνιο. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κύριε Βαθρακογιάννη, για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που βρίσκετε χρόνο να ενημερώσετε και εμάς και τους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά.